καθόλου σπάνιο το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης στο Ηράκλειο, με τους κατοίκους της πόλης να καταγγέλουν αυτού του είδους τις παραβιάσεις στον τηλεοπτικό φακό της Κρήτη TV. Πάρα πολλές φορές. Σε πεζοδρόμια. Παντού. Όπου βρούμε μπαρκάρι. Μπαρκάρι ο κόσμος όπου βρει. Μερικές φορές έχει δίκιο γιατί δεν έχει, υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Άλλες φορές όμως. Μπαρκάρι αυθαίρετα. Όλο το Ηράκλειο παράνομο είναι. Αλλά από ό,τι κυκλοφορούμε λίγο και βλέπουμε. Είναι ένα χάος. Ναι, αυτά ούτε σταματήσαν, θα σταματήσουν ποτέ. Όργιο παράνομη στάθμευση στην πόλη του Ηρακλείου, σε κεντρικούς δρόμους, πεζόδρομους, ακόμα και σε θέσεις στάθμευσης αμαία. Τόσο η αδιαφορία των οδηγών, ο ελλιπής σχεδιασμός, αλλά και φυσικά η ανεπαρκής χώρη στάθμευσης, ενισχύουν την ύπαρξη καταστάσεων παράνομου παρκαρίσματος, ακόμα και στα πιο ακατάλληλα σημεία, όπως μια διάβαση πεζών, ένας κεντρικός πεζόδρομος ή μια θέση στάθμευσης αμαία. Βεβαίως. Αυτό είναι φανερό. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό το πράγμα. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα και κάθε ώρα. Αλλά δεν έχει χώρο να παρκάρεις. Δηλαδή, πού να παρκάρεις. Πρέπει να είσαι σε πάρκινγκ και να παρκάρεις παράνομα. Δεν έχει θέσεις που να μπορείς να παρκάρεις νόμιμα. Οι θέσεις είναι ελάχιστες. Ναι. Να πληρώνεις πάρκινγκ κάθε μέρα δεν γίνεται. Αναγκαστικά, κάποτε και ειδικά αν θες να κάνεις σύντομο χρόνο, κάπου θα παρανομήσεις. Ότι πας να κάνεις πεζοδρόμους σε θέσεις αναπήρων και αυτά. Αυτή είναι κάποια ανέστα, ας πούμε. Δυστυχώς έχει γεμίσει η Ηράκλειο παράνομα και παρκαρίσματα και σε όλες τις διαβάσεις των αναπήρων είναι παρκαρισμένα. Η θέση όπου κάθομαι γεμάτη. Και εδώ πέρα, πάντα όλα αυτά δεν είναι παράνομα. Είναι καθημερινό φαινόμενο στην Ελλάδα αυτό, ναι. Το χρόνιο αυτό πρόβλημα του Ηρακλείου παραμένει πάντα επίκαιρο, καθώς η νοοτροπία οδήγησης των Ηρακλειωτών δεν έχει αλλάξει παρά τις παρεμβάσεις των αρμόδιων φορέων, με αυτό να προκαλεί την αγανάκτηση των πολιτών. Και περισσότεροι χώροι στάθμευσης και περισσότερη αστυνόμευση. Κάποτε πρέπει να γίνουμε σοβαροί και κάποτε πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά που λέει ο νόμος και αυτά που πρέπει να κάνουμε όλοι σαν οδηγοί. Τα καλά κάνουν γιατί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, όταν είναι παρκαρισμένο σε θέση αναπήρων, είναι θέση που εμποδίζει, ή κλείνει δρόμο, ή στροφή, αυτά εκεί καλά κάνουν. Πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Πιο εντεταμένη περιπολία της δημοτικής αστυνομίας και της τροχέας, με ταυτόχρονο σχεδιασμό περισσότερων χώρων στάθμευσης, ζητούν οι κάτοικοι της πόλης προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη στάθμευση και κατ' επέκταση τα επακόλουθα προβλήματα που δημιουργούνται στην κυκλοφορία από τις παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όλοι είναι νόμιμοι, προσέχουν. Άστα. Πα, 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 πα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κοροϊδευόμαστε.